Θα ξεκινήσω από την τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών. Θεωρώ ότι ούτε ο ίδιος το πιστεύει αυτό που είπε, ότι βγαίνει ο λαός κερδισμένος από αυτή τη σύμβαση παραχώρησης. Γι' αυτό κατέφυγε και σε διάφορα φανταχτερά πυροτεχνήματα, τύπου στέλνουμε μήνυμα αξιοπιστίας, μήνυμα εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία. Το μόνο μήνυμα που στέλνετε είναι στους επιχειρηματικούς ομίλους ότι τους εξασφαλίζετε με τις ιδιωτικοποιήσεις της δημόσιας περιουσίας κερδοφορία με τη σέσουλα. Τους καλείτε να σας εμπιστεύονται και διαλαλείτε εδώ τα πολλά κέρδη που είναι εξασφαλισμένα για να γεμίζουν τις τσέπες και τα χρηματοκιβώτια των ομίλων σε βάρος του λαού. Γιατί τι παίρνει και τι θα πουλάει ο όμιλος Τέρνα? Παίρνει ένα καλοσυντηρημένο αυτοκινητόδρομο 70 χιλιόμετρων. Συνεπώς, λίγα έξοδα συντήρησης και δυνατότητα για υπαλλήλους φτηνότερους. Και μπόλικα διόδια, όπου θα πουλάει ο όμιλος την άδεια προσπέλασης του. Αυτό θα πουλάει. Δηλαδή αέρα κοπανιστό για έναν αυτοκινητόδρομο που φτιάχτηκε από τα λεφτά του λαού και έπρεπε να είναι ελεύθερα προσπελάσιμος. Τα κέρδη της νέας εταιρείας θα είναι δεκάδες, δισεκατομμύρια εξασφαλισμένα και κυρίως καθημερινά θα εισπράττει ρευστό χρήμα στην τσέπη. Και αν υπάρχει καμιά δυσκολία, υπάρχει και ο ιδιώτης μηχανικός, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Τι μας λέει ο κύριος Υφυπουργός? Μα αν δεν υπάρχουν διόδια, θα γίνει της κακομοίρας. Ναι. Όταν ένας δρόμος μονοπολείται, είναι για να κερδίζουν οι όμιλοι. Όμως, μήπως σήμερα δεν έχουμε καθυστερήσεις χιλιομέτρων? Μόνο η έξοδος προς τη Λαμία, σχεδόν σε μόνιμη βάση, πάει σαν τη χελώνα. Το χειμώνα του 2022 το ξεχάσατε με τον εγκλωβισμό χιλιάδων αυτοκινήτων μέσα στην παγωνιά. Γι' αυτό λέμε, πρέπει η Αττική Οδός να συνδυάζεται με ανάπτυξη και άλλων διαδρομών, αλλά και με την ανάπτυξη συγκοινωνιακών μέσων, ώστε να μην χρειάζεται η χρήση του αυτοκινήτου. Εννοούμε επέκταση στο μετρό, το τρένο, τον προαστιακό, γιατί τότε δεν θα υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων, δεν θα υπάρχουν τροχαία, καθυστερήσεις και ανασφάλεια για να φτάσει κανείς στη δουλειά του στην ώρα του. Μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι στενοχωριόμαστε εμείς γιατί μειώθηκε από 2,8 σε 2,5 το διόδιο. Μα αυτό που ζητάμε είναι λογικό, είναι δίκαιο, είναι ότι δεν θα πρέπει να πληρώνονται ούτε να υπάρχουν διόδια. Γιατί τώρα ουσιαστικά τα διόδια είναι ληστεία για τους χρήστες και είναι πάρα πολλοί. 250.000 αυτοκίνητα την ημέρα. Η Αττική Οδός κατασκευάστηκε πριν 2 δεκαετίες περίπου και παραδίνεται ατόφια και καθαρή στο δεύτερο παραχωρησιούχο. Καθαρή ακόμα και από εργαζόμενους. Και είναι και άδικο και απάνθρωπο. Γιατί άνθρωποι με 10-20 χρόνια δουλειάς είναι έμπειροι και μπορούν να συνεχίσουν. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους, πέρα από το άρθρο 6 που με πολύ καθαρά ο τρόπο ουσιαστικά τους πετάτε στο δρόμο, υπάρχει και μια ανακοίνωση από το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων που ενημερώνει γιατί η μόνη ενημέρωση που έχουν οι εργαζόμενοι είναι ότι πρέπει να δώσουν τα βιογραφικά τους στην Τέρνα για να έχουν προτεραιότητα στο νέο εργοδότη, λες και πρέπει να αποδείξουν ότι ξέρουν τη δουλειά που κάνουν 10, 15, 20 χρόνια. Μάλιστα, τους ζητήθηκε να υπογράψουν ένα χαρτί
που δεν αναφέρει ή κατοχυρώνει τίποτα, ορίστε για τα πρακτικά. Με τέτοιες αποκρατικοποίησεις καμαρώνεται και τις παρουσιάζεται σαν μοχλό ανάπτυξης. Είναι μοχλή κερδοφορίας με δισεκατομμύρια ευρώ για το κεφάλαιο και φτώχειας για το λαό. Τον ληστεύετε με κάθε τρόπο για να τα δίνετε στους επιχειρηματίες, να τους μπουκώνετε με δισεκατομμύρια και μετά με πολύ θρασίτητα μας το παρουσιάζετε σαν αναπτυξιακό μοντέλο. Αυτό λοιπόν ας το ακούν οι εργαζόμενοι για να ενισχύσουν τον αγώνα της ανατροπής αυτής της πολιτικής που τους εξοντώνει. Τέτοιες συμβάσεις δείχνουν ότι το σύστημα έχει σαπίσει, δεν λύνει λαϊκά προβλήματα αλλά τα ενισχύει και δημιουργεί και άλλα καινούρια. Καταψηφίζουμε λοιπόν αυτή την παραχώρηση που εξασφαλίζει δεκάδες δισεκατομμύρια για τον όμιλο Τέρνα και ταυτόχρονα αφέμαξη για τους εργαζόμενους.